βλέπουν ότι τσαλά συνέχεια. Σαν τα πουκάμισα. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή. Και έβαλε μια ερώτηση βόμβα. Δεν έχει, λέει, αισθητική δυσλειτουργία. Είναι πιτσιρικάς, λέτε ακόμα. Γιατί, όχι, οι πιτσιρικάδες δεν έχουν. Λέω, μήπως παίζει ρόλο η ηλικία. Καταρχήν, η ηλικία παίζει ρόλο. Αλλά σήμερα έχουμε πολλά όπλα στην ιατρική μας φαρέτρα να δημιουργούμε τη δυνατότητα της διατήρησης της ερωτικής ζωής, το σεξ, και στον άνδρα και στη γυναίκα. Εφόσον το μυαλό, δηλαδή η ψυχή, αν το θέλει. Απλά, το θέλει. Το θέλει. Άρα που ξεκινάνε όλα από την ψυχή. Βέβαια. Το μυαλό είναι αυτό που καθορίζει τι θέλει και τι δεν θέλει. Οι παραστάσεις της ζωής, οι συνθήκες, τα κίνητρα, τα αιτήματα, που λέει και ο Ρίτσαρσον, και οι ανάγκες, όπως διαμορφώνονται το κάθε μέρα. Η σεξουαλικότητα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι εγκεφαλική λειτουργία. Mm-hmm. Δηλαδή και οι ορμόνες και τα αγγεία μας και ο τρόπος που σκεφτόμαστε καθορίζουν την πολιτισμική μας συμπεριφορά. Γιατί η σεξουαλικότητα τι είναι? Κοινωνία, ψυχολογία, βιολογία. Να ορίσουμε λιγάκι όμως τι είναι. Αισθητική της λειτουργία. Ναι. Να το ορίσουμε. Καταρχήν, αισθητική της λειτουργία είναι η θα το έλεγα πιο απλά για να μην το μπερδέψω επιστημονικά. Η δυσκολία ενός άνδρα να εισχωρήσει στον κόλπο της γυναίκας. Mm-hmm. Δηλαδή η διείσδυση, που είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της σεξουαλικής πράξης, για τη στήση προϋποθέτει καλή διόγκωση, καλή σκληρότητα και σταθερή χρονική διάρκεια κατά την φάση της σεξουαλικής πράξης. Mm-hmm. Άρα, όταν ο άνδρας έχει ένα πέος, μια στήση που δεν είναι τόσο επαρκώς σκληρή, όχι σκληρή σαν το μολύβι, γιατί η στήση κινείται, δηλαδή η σκληρότητά της συνεχώς μεταβάλλεται. Αρκεί όμως η ικανότητα της στήσης να πετύχει τη σεξουαλική πράξη, την ικανοποίηση και κυρίως την ευχαρίστηση. Για στον άνδρα, ο μηχανισμός αυτός καταλήγει στην κορύφωση, στην εξπερμάτιση, που είναι βιολογικός μηχανισμός. Mm-hmm. Άρα η στήση, αγγειακός μηχανισμός, νευρογενής και κυρίως ψυχογενής, αφού ο εγκέφαλός μας εκλείει μια ορμόνη που λέγεται νητρικό οξείδιο, που αυτό ουσιαστικά διαμορφώνει την ικανότητα της στήσης, την ποιότητα και τη σκληρότητα, απαντάει με τη σεξουαλική πράξη, ωραία, την ολοκληρωμένη πράξη. Άρα, όσο το καταλαβαίνω, από τη μία πλευρά, στο τι μπορεί να επηρεάσει την αισθητική της λειτουργία, όπως είπατε, από τη μία πλευρά έχει να κάνει με το μυαλό, με την επιθυμία, άρα και ένας ψυχολογικός παράγοντας μπορεί να επηρεάσει. Κυρίαρχα ψυχολογικός παράγοντας, γιατί όταν δεν είσαι εκεί, όταν έχεις άγχος, φανταστείτε ότι ο ένας στους δύο άνδρες, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής του ζωής, θα χάσει κάποια στιγμή τη στήση του. Χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη αιτία. Είτε γιατί σκέφτηκε κάτι άλλο, άρα η ψυχολογία θα κλέψει την αυτοσυγκέντρωση, σκεπτόμενος ένα άλλο θέμα. Φανταστείτε ότι περιμένει αύριο την εφορία ή πρέπει να πληρώσει τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό συμβαίνει και στις γυναίκες που σκέφτονται ότι έχω και στις γυναίκες, ναι, το πλυντήριο να βάλω μετά. Άρα έχω η σεξουαλική θέματα. Επαφή. Εμείς κάτι πρέπει να δείξουμε. Ναι. Είναι και αυτό. Πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό. Εμείς κάτι πρέπει να δείξουμε. Και όχι μόνο να δείξουμε. Και να το πετύχουμε. Και να το πετύχουμε και να εισπράξουμε το θετικό μήνυμα ότι η γυναίκα, η σύντροφός μας γενικότερα, ο σύντροφός μας θα το έλεγα σήμερα, ναι, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει την επιτυχία αυτής της συνάντησης. Υπάρχει πιθανότητα φαύλου κύκλου. Δηλαδή, το παθαίνεις μία, το παθαίνεις δύο, μετά νομίζεις ότι... Αγχώνεσαι. Ναι. Αυτό θα είναι μόνιμη κατάσταση. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή δυνατότητα, είναι... η πιθανότητα φαύλου κύκλου που, ναι, χειροτερεύει ακόμα τα πράγματα περισσότερο. Υπάρχει το άγχος της επιτυχίας, όχι της αποτυχίας. Γιατί ξεκινάς, ναι, με το αίσθημα της αποτυχίας. Αν το έχεις πάθει κάποιες φορές και μάλιστα στη γυναίκα που θέλεις περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το σεξουαλικό κάλεσμα, η αυτοδιάθεση μιας σεξουαλικής επαφής χαρακτηρίζει την ποιότητα της συνάντησης μετά από το κάλεσμα. Μετά το κάλεσμα όμως έρχεται η ίδια η λειτουργία, η πράξη. Εκεί λοιπόν πιθανά, αν εγώ έχω αισθανθεί ότι έχω χάσει τη στήση μου κάποιες φορές ή θέλω τόσο πολύ τη γυναίκα που φοβάμαι ότι θα με κρίνει, θα με κατακρίνει ή θα με αποδοκιμάσει ή θα πρέπει να της δείξω ότι είμαι καλύτερος, γιατί να το πούμε πιο απλά, για τον άνδρα το σεξ δεν είναι μόνο ένα κεφάλαιο λειτουργίας, είναι κεφάλαιο ανδρισμού. Και επιβεβαιώνει τον ανδρισμό του, δηλαδή, ναι, και κυρίως μιας αναγνώρισης από τη γυναίκα την οποία θέλει, γιατί ο άνδρας κινείται κεφαλικά μέσα από τον πόθο. Ενώ η γυναίκα κινείται μέσα από το συναίσθημα περισσότερο, χωρίς φυσικά δεν θα έχει ειδονή και δεν θα λειτουργεί και μέσα από την σαρκική φάση. Άρα το ένα κεφάλαιο μπορεί να αφορά αυτή την υπερβολική επιθυμία και την ανάγκη για επιβεβαίωση. Το άλλο κεφάλαιο μπορεί να αφορά το ότι είμαι σε μία σχέση, έχω ρουτινιάσει, είμαι με τη γυναίκα μου 20 χρόνια, νιώθω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ανανεωθεί και πλέον επειδή ακριβώς βαριέμαι και δεν επιθυμώ γι' αυτό το λόγο, δεν αποδίδω ή δεν έχω. Βεβαίως. Εδώ βάλατε το κυρίως πρόβλημα.
αν βάζαμε ποιο είναι το πρόβλημα της σεξουαλικής ζωής ενός ζευγαριού, είναι η κακή επικοινωνία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν μιλάμε για σταθερούς συντρόφους. Η ρουτίνα παίζει ρόλο σε αυτό που λέει η ζωή. Ναι, ρουτίνα. Η ρουτίνα δεν έχει να κάνει με το πώς είμαστε κάθε μέρα. Έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ναι, ναι. Η ρουτίνα, να ξέρετε, στον εγκέφαλο είναι πολύ θετική αναγνώριση. Ο άνθρωπος, αν το αφαιρέσει στη ρουτίνα. Ρουτίνα, τι να το πούμε πιο έτσι, ανοιχτά. Οι βιορυθμοί μας. Οι εσωτερικοί βιορυθμοί, η πλαστικότητα του εγκεφάλου, η κινητικότητα του σώματος μέσα από ένα περιβάλλον. Οι εξωγενείς βιορυθμοί. Άρα αυτοί οι βιολογικοί παράγοντες, εσωτερικοί και εξωτερικοί, συνθέτουν την πραγματικότητά μας. Η ρουτίνα λοιπόν είναι ένας θετικός παρανομαστής. Να προσθέσω κάτι σε αυτό λέω, που λέει η ζωή, αν μου επιτρέπετε. Στην ιατρική πράξη είμαστε υπέρ της ρουτίνας. Ένα ζευγάρι παντρεμένο 20 χρόνια. Έτσι, είναι 20 χρόνια. Και το έχει περιγράψει πολύ ωραία η ζωή. Και περιγράψτε και εσείς τον όρο ρουτίνα. Πώς μπορεί με κάποιο τρόπο δηλαδή ένα ζευγάρι μετά από 20 χρόνια να πειραματιστεί ή δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να κρατήσει αυτή η φλόγα με κάποιο τρόπο αναμένη. Είδατε μια ωραία έξι που βάλατε. Πειραματισμός. Ναι. Το αληθινό σεξ είναι αυτό. Από εκεί ξεκινάνε και τα ταμπού και οι φοβίες και τα άγχη μας και όταν γίνουμε γονείς, γιατί όταν το ζευγάρι γνωριστεί, περνάει μια φάση δηλιακή. Είναι εραστές, έχουν απελευθερωμένες διαθέσεις. Μπορεί ένας από τους δύο να είναι πιο ανοιχτός, άρα μη και τον άλλον. Αλλά μπορεί να τον παρασύρει και τον άλλον. Τον βάζει μέσα στο παιχνίδι. Άρα το σεξ είναι βασικός κρίκος γνωριμίας. Μετά τι έρχεται, η συναισθηματική λειτουργικότητα, δηλαδή ο εγκέφαλός μου και ο εγκέφαλός σου, αρχίζουν και μεταβιβάζουν μηνύματα. Ο πειραματισμός όμως τι μπορεί να είναι. Ο πειραματισμός είναι η σωματική ανάγκη να πάμε παρακάτω τη σεξουαλικότητά μας, η οποία έχει γίνει μια σταθερή επανάληψη του ιδίου. Ναι, αλλά αν δεν έχεις πειραματιστεί, όταν είσαι ελεύθερος και μόνος σε μια σχέση, μετά που θα έρθουν και τα παιδιά και θα έρθει και η ρουτίνα, υπάρχει πιθανότητα να πειραματιστείς. Βεβαίως. Γιατί καταρχήν εννοείται πειραματισμός μόνος μου σημαίνει ότι είναι αυτοικανοποίηση, αυνανιστική συμπεριφορά. Αυτό είναι στην εφηβεία ως αναζήτηση της σεξουαλικότητας που ξεκινάει. Πλέον μετά την εφηβεία οφείλεις να έχεις μια ανοιχτή σεξουαλική ζωή με έναν σύντροφο ή πολλούς συντρόφους. Αυτά δεν μπαίνουν θέματα ηθικής, αρκεί να μην προσβάλλεις τον άλλον. Προφανώς, γιατί να μην απειλείς την υγεία σου. Κοινή αποδοχή. Και να μην είσαι νομοτελειακά ανήθικος. Ναι. Βάσει το καθαρά της λεγόμενης κοινωνικής νόρμας. Ο πειραματισμός στο ζευγάρι είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Παίζουν ρόλο τα Τζόγλου, βάλατε δηλαδή πάντα, τη λέξη ναι. κλειδί. Ναι, ναι. Γιατί τα πάντα. Τα πιο πολλά ζευγάρια τι κάνουν. Κάνουν το ίδιο σεξ. Λέει η Φερρυππίν ο άνδρας, ξέρω την επόμενη κίνηση. Λέει η γυναίκα, δεν μου προκαλεί κανένα ενδιαφέρον. Αυτό απειλεί μέσα στον χρόνο τη σεξουαλικότητα του ζευγαριού, που γίνεται από καθήκον. Φανταστείτε ένα ζευγάρι που παντρεύεται και λέει, μέσα στη ζωή μας το καθήκον μας είναι και να κάνουμε σεξ. Όπως πάμε στο σούπερ μάρκετ, μεγαλώνουμε το παιδί μας. Και όχι επειδή υπάρχει πόθος. Έχουμε... Και δεν υπάρχει πόθος. Και εκεί ξεκινάει και το πρόβλημα. Γιατί ένας εκ των δύο αρχίζει να ανησυχεί ότι ο άλλος κάπου αλλού βλέπει. Ή η γυναίκα, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η γυναίκα μεγαλώνοντας αισθάνεται πιο πολύ την ανασφάλεια της ηλικίας της, μετράει αν ο άνδρας την επιθυμεί και την ποθεί. Ο άνδρας εγκλωβίζει σαν ένα φόβο ότι αν μου πει να κάνουμε σεξ και δεν ανταποκριθώ, θα με χρεώσει ότι πια δεν με θέλεις, κάποια άλλη θέλεις και ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος και είναι και το anxiety performance, δηλαδή το άγχος του ρόλου σε μια σεξουαλικότητα που δεν υπάρχει πραγματική έλξη και επιθυμία. Ο πειραματισμός, ας πούμε, μπορεί να περιέχει τη φαντασίωση. Βεβαίως. Ο πειραματισμός, ας πούμε, τι είναι. Ναι. Δηλαδή, μπορώ με τη γυναίκα μου να πω, θα κάνουμε μαζί ένα μπάνιο σήμερα. Αν ρωτήσετε 100 ζευγάρια παντρεμένα, πόσα από τα 100 ζευγάρια κάνουν μαζί ένα μπάνιο. Να μπω στην μπανιέρα και να κάνουν μαζί ένα παιχνίδι και με λίγο ποτήρι κρασί, αν θέλετε, με ένα ωραίο αφρόλουτρο και να μην σκεφτούν ότι πρέπει μετά να κάνουν σεξ. Να κάνουν μαζί ένα ντουζ. Νομίζω τώρα εδώ μπαίνει λίγο και να το κομμάτι ακόμα και τη αποδοχή του κορμιού μας και του σώματός μας. Αυτό που ίσως. Γιατί στα χρόνια, όσο περνά τα χρόνια και ξαφνικά δεν είσαι το κορίτσι που ήσουν ή το αγόρι που ήσουν, για παράδειγμα. Δεν είναι ούτε το ίδιο, ούτε και εκείνο το ίδιο. Αυτό λέω. Όταν λοιπόν. Δηλαδή, και εδώ ξεκινάει από το να αγαπάω το σώμα μου, να αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι και να αρέσω. Να αρέσω... Προσέξτε. Βάζουμε όλο το σεξ μέσα σε ένα σπίτι. Βλέπουμε τα παράθυρα και την πόρτα. Η πόρτα καταρχήν είναι να εκφραζόμαστε. Να πω στη γυναίκα μου, σε θέλω. Μπορεί εκείνη να είναι φορτισμένη, να έχει τα παιδιά, να είναι κουρασμένη από τη δουλειά. Γιατί σήμερα και τα δύο φύλλα. Να σιδερώνει. Πολύ σωστά. Για να μην προκαλεί καμία σεξουαλική αίσθηση, γιατί μέσα στην φάση του χρόνου έχουμε χάσει πια το μύθο
της έλξης. Έχει και την κούραση από όλη την ημέρα που τρέχει. Εάν λοιπόν πούμε ότι ξεχνάμε το σεξ ως προϋπόθεση λειτουργίας, απόδειξης ότι σ' αγαπώ και μ' αγαπάς, γιατί ξέρετε, η σεξουαλικότητα είναι μια κινητική λειτουργία της ανθρώπινης νόησης και της σωματικής έκφρασης σε μια διαδικασία που απαιτείται να αποδειχτεί ως προσδοκία. Mm. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα. Ξεκινάμε να κλειδώνουμε την επιθυμία μας, γιατί δεν είναι πλέον αυθόρμητη, είναι καταναγκαστική. Θυμάμαι ένα ζευγάρι από μια πόλη της Ελλάδας που ήρθαν πολύ θυμωμένοι, γιατί το Σάββατο το βράδυ της έλεγε αυτός: θα βγούμε με την παρέα και μετά θα κάνουμε και σεξ. Καλά. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, όταν έλεγε το μετά θα κάνουμε σεξ αυτός, εκείνη ήταν ήδη αγχωμένη ότι πρέπει να ακολουθήσει την επιθυμία. Και είχε τίποτα να περιμένει κιόλας. Δηλαδή θα γυρίσει ο άλλος 2-3 ώρα το και πρωί. Και πρέπει εγώ να είμαι ξύπνια και να περιμένω για να έρθει. Και προσέξτε τώρα εδώ, θα λέει κανείς και το χιούμορ, γιατί το σεξ έχει και χιούμορ. Όταν γύριζαν πίσω από την ταβέρνα, που αυτός είχε φάει το άπακο και δεν μπορούσε μετά και κοιμότανε, του έλεγε θα κάνουμε σεξ. Καλά, για κάνουμε λέει το πρωί. Αυτό δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να έχει ένα χιούμορ μέσα στα χρόνια που ζούμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το σεξ είναι μια αυθόρμητη έκφραση. Mm. Βεβαίως την διεκδικούμε. Αυτό που είπατε πάρα πολύ ωραία. Να φροντίζω την εικόνα μου, το σώμα μου. Θέλω να αρέσω στον άνθρωπό μου. Πλένομαι κάθε μέρα. Φτιάχνω το στόμα μου. Δηλαδή προσέχω συνεχώς να μην αφαιθώ επειδή παντρεύτηκα και επειδή έγινα μαμά ή μπαμπάς. Πλέον η ζωή μας είναι ταγμένη να υπηρετούμε τα παιδιά μας. Και είμαστε μια κοινωνία. Το ξέρω ότι μου κάνει το νόημα να σταματήσω. Όχι, ένα δύσκολο ερώτημα θέλω να διατυπώσω. Είμαστε μια κοινωνία παιδοκεντρική και όχι γονεοκεντρική. Το δωμάτιό μας, που κοιμόμαστε στο δωμάτιό μας, είναι δικό μας. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ο μπόμπυρας και εμείς να περιμένουμε πότε θα πάει στο φροντιστήριο για να κάνουμε σεξ. Εντάξει, βέβαια εκεί μπαίνουν πρακτικά ζητήματα μέσα, κυρία Σκητή. Εντάξει, εμείς είμαστε. Δηλαδή μπαίνουν πρακτικά ζητήματα μέσα. Ναι, αλλά αυτό το έχουμε στα χέρια μας εμείς. Είναι ο χρόνος που θα μπορέσει να βρεθεί μόνο το ζευγάρι. Είναι να παρέμβει κάποια στιγμή το παιδί ξαφνικά να μπει μέσα στο δωμάτιο. Ναι, είναι πολλά πράγματα. Αυτό το ξαφνικό όμως δεν πρέπει να γίνει ο φόβος και η αναστολή της σεξουαλικής μας διάθεσης. Και να μπει το παιδί και τι έγινε για να μας δει γυμνούς ότι κάνουμε έρωτα. Αυτό εξάλλου πρέπει να ξέρετε κάποια στιγμή. Και χαίρομαι που το λέω εδώ στην ΕΡΤ, που ξέρετε το θεωρώ και παλιό μου και καλό μου σπίτι. Πρέπει να ξέρετε ότι η αλήθεια στο παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικός παρανομαστής. Αλλά να πει την αλήθεια. Και αν είναι έτοιμο αλήθεια, το παιδί, παιδιά, να τη δεχτεί όμως. Την δέχεται, γιατί είναι η αλήθεια. Και αυτό ένα θέμα. Για ποια αλήθεια. Όταν εμείς ξέρουμε την αλήθεια, το παιδί πάντα τη δέχεται. Ποια αλήθεια δηλαδή. Δηλαδή, αν μας δει γυμνούς και μας πει τι κάνατε τότε εσείς οι δύο, ναι. Κάναμε έρωτα. Να το πούμε έτσι ευθέως. Βεβαίως, κάναμε έρωτα γιατί εγώ αγαπιόμαστε. Νομίζω ότι, μισό λεπτό. Νομίζω ότι ακόμα και εμείς ως παιδιά, αν έχουμε διαισθανθεί ότι οι γονείς μας είχαν κάνει σεξ. Ή ότι ακούσαμε κάτι, νιώθαμε πάρα πολύ άβολα και άσχημα. Γιατί το κάνανε πονηρό οι γονείς μας, προσέξτε. Γιατί ό,τι το κάνεις πονηρό, το βρωμίζεις δηλαδή, η ίδια αυτή η φυσική λειτουργία αποκτάει μία χρέωση, ένα φόβο, μία ενοχή. Υπόθεση δεν μιλάω για ένα παιδάκι ενός χρονού, να κάνουμε ανάλυση ένα παιδάκι ενός χρονού. Κατάλαβα. Όταν έχω ένα γιο όμως 5 χρονών, 6 χρονών, που καταλαβαίνει ότι κάνουμε σεξ. Πρέπει να ξέρετε ότι θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο μπαμπά, να σου δείξω για το σεξ. Είναι στο κομπιούτερ και διαβάζει το παιδάκι και μπαίνει ο μπαμπάς μέσα και του λέει: μπαμπά, έχει καμιά απορία για το σεξ. Έλα να στη λύσω. Ναι. Αν φτάσουμε εκεί λοιπόν, είμαστε υποκριτές της αλήθειας. Γιατί εγώ με την έννοια σεξουαλική αγωγή. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Η σεξουαλική αγωγή αυτό είναι. Ένα ερώτημα λίγο γρήγορα. Ας πούμε ότι εγώ έχω ένα θέμα με τη σύντροφό μου και διαπιστώνω ότι δεν. Αλλά σε ένα ενδεχόμενο. Δεν μου πάτε το παρακάτω από το δεν. Ναι. Ότι δεν λειτουργώ. Ναι. Έτσι. Αλλά διαπιστώνω ότι σε μια εξωσυζυγική σχέση είμαι μια χαρά. Ναι. Είπαμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας απαντήσω αν είστε μια χαρά. Γιατί σεξουαλικό πρόβλημα δεν έχετε. Ακριβώς. Απλά δεν επιθυμείς την άλλη. Έχετε πρόβλημα με τη γυναίκα σας. Αλλά αν με ρωτήσετε, επειδή είμαι θεραπευτής των ανθρωπίνων σχέσεων, θα σας πω πώς θα πάτε με τη γυναίκα σας. Μπορεί να μου δώσετε λίγο την εικόνα της σχέσης με τη γυναίκα σας. Οπότε πώς είστε μέσα στο σπίτι. Εμείς, ξέρετε, οι θεραπευτές έχουμε το μεγάλο κεφάλαιο να θέλουμε να δούμε το ζευγάρι μέσα στον χώρο της ζωής τους. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μιλάω με το ζευγάρι, λέω: είστε στην κουζίνα, πίνετε μαζί ένα καφέ, κοιμάστε μαζί. Γιατί τι γίνεται, πάει αυτή και κοιμάται ή βλέπει ένα σύριαλ. Καταρχήν, σήμερα έχουμε πολλές συσκευές, τηλεοράσεις. Ο άλλος βλέπει μια ταινία, μετά αυτός κοιμάται στον καναπέ
μέχρι το πρωί 4 ώρα. Μετά αχ, πάει... τι ωραίο που είναι αυτό, έχει... να σε παίρνει ο ύπνος στο καναπέ. Εδώ είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να. Για μια παντρεμένη μιλάει τώρα. Δικά μου. Προτού μου πείτε λοιπόν, αν με τη φίλη σας λειτουργείτε μια χαρά, πρέπει να σκεφτείτε με τη σύζυγό σας πώς είστε. Μάλιστα. Και αυτό είναι το μήνυμα. Άρα πρέπει να σώσουμε το άλλο. Την ανανέωση. Η λέξη μου άρεσε πολύ που είπε ο κ. Γιατζόγλου, πειραματισμός. Δηλαδή να μην αφήσω τον σύντροφό μου, αν τον θέλω, γιατί θα σα το πω και διαφορετικά. Όπως εγώ λειτουργώ με μια φίλη μου και εκείνη μπορεί να λειτουργήσει με ένα φίλο της. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα ισοζύγια διαφοροποιούνται πάρα πολύ. Και μην φανταστείτε ότι ζούμε σε μια κοινωνία φαλοκρατική που ο άνδρας έχει το δικαίωμα να πιστεί και να πατά και η γυναίκα κοιμάται. Είμαστε μάλλον κοιμισμένοι εμείς να ζούμε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα γενικά. Εγώ σας κάνω ανοιχτή πρόσκληση όποτε μπορείτε. Σας βλέπουμε και βέβαια έχετε και κάτσε μια. Κάτσε, πουλάκι μου, γιατί εγώ δεν να μην του κάνω ανοιχτή πρόσκληση. Εννοείται, του κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση του ανθρώπου. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχουμε στο One Channel. Μία πειραματική, όπως λέγω, εκπομπή, γιατί είναι απόγευμα, 5 με 7, και βλέπουμε την οικογένεια, μιλάμε για τα παιδιά, έχουμε τον παππού και τη γιαγιά. Και να μην ξεχνάτε να κάνετε μπάνιο μαζί. Ναι, και να... εγώ νομίζω ότι το είπατε πάρα πολύ ωραία. Και όσο και να θέλουμε το χιούμορ, η αλήθεια αυτή είναι, να είμαστε μαζί. Ωραία. Και να μιλάμε. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το μεγάλο κεφάλαιο σήμερα που χάνουμε, είναι το λόγο μας. Τα κομπιούτερ κλέψανε τη δική μας παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε επανειδή θα πω. Να είστε καλά.